Κύριε Δανέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και πρώην βουλευτής, κύριε Δανέλη. Καταγράφαμε και στο παρελθόν μαζί τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και πέρυσι, τέτοια εποχή, πάλι εδώ τα συζητούσαμε. Ακριβώς. Για το ποια θα μπορούσε να είναι η πορεία και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα βέβαια δεν προμείνει πέρυσι ότι θα υπήρχε αυτή η κατάληξη σήμερα. Κοιτάξτε, δεν θα το έλεγα. Δυστυχώς ήταν ένας προαναγγελθής θάνατος, διότι δεν μπορούσε να συνεχίσει έτσι. Ο Κασελάκης, η ρητορική του, η αντίληψή του, οι προσπάθειές του, οι πρακτικές του, πράγματα που δεν έκρυβε, ειλικρινής ήταν. Και έχω πει πολλές φορές ότι ο Κασελάκης δεν είναι η αιτία της κρίσης. Είναι το σύμπτωμα μιας πολυεπίπεδης κρίσης που έρχεται από τα παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Και που δεν ξέρω αν ξεπεραστεί με την έξοδο Κασελάκη. Απλά ο Κασελάκης ήταν δημιουργός πια και παραγωγός συνεχών κρίσεων. Που έφτασε οι κρίσεις αυτές βεβαίως να είναι έτσι υπαρξιακού χαρακτήρα. Άρα το πρόβλημα, κόμμα, πιστεύετε εσείς, ότι ξεκινάει από τη στιγμή που παρουσιάστηκε στην πολιτική ζωή του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το. Εντείνεται, γιατί ήταν ξένο σώμα. Έφερε μια άλλη αντίληψη. Αυτό που λέμε είναι ο εκφραστής ενός ιδιότυπου τραμπισμού στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι. Δείτε, από συμπεριφορές μέχρι αντιλήψεις, μέχρι το πώς βλέπει τη σχέση του με το κόμμα, πώς βλέπει την αμεσότητα της σχέσης του με τον κόσμο και ποιος είναι ο ρόλος και η συμμετοχικότητα που η αριστερά κατά τα λοιπά έτσι, έχει ως ένα καθοριστικό στοιχείο στη σχέση της με την οργανωμένη της βάση. Εσείς, είναι η αλήθεια πολλά. Είναι ότι είχατε ανέκαθεν τις αμφιβολίες σας σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία ποτέ του. Ποτέ δεν είπα ότι ο Κασελάκης θα είναι κάτι καλό. Γιατί όμως δεν το είδαν όλοι, και το λέω αυτό γιατί ο Στέφανος Κασελάκης ήρθε στη ζωή του ΣΥΡΙΖΑ προκαλώντας μια αναταραχή ευχάριστη στην αρχή και είδαμε μάλιστα αυτό να αποτυπώνεται και εκλογικό. Γιατί τότε δεν το είδε ο κόσμος και τα όργανα του κόμματος. Ναι. Αυτό είναι ερωτηματικά στα οποία πρέπει να απαντήσουμε και εμείς, έτσι, το κόμμα, όσοι μείνουμε, όσοι είμαστε, τι θα είμαστε. Ο χώρος, έτσι, ο προοδευτικός, αλλά και γενικότερα νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει, έτσι, αναλυτές και ιστορικούς και στο μέλλον. Το πόσο, με τι ευκολία, έτσι, κασελακοποιήθηκε ένα σημαντικό κομμάτι του μεσαίου στελεχειακού δυναμικού του κόμματος, δείτε, ας πούμε, και στο Ηράκλειο, και επίσης πώς συγκροτημένοι και αριστεροί πολίτες αφήνουν τους νέους που η επικοινωνιακός του, έτσι, η επικοινωνιακή του δυνότητα ή ο άλλος τρόπος που έφερε στην αρχή τουλάχιστον φαίνεται ότι εντυπωσίασε και εγωίτευσε ένα σημαντικό κομμάτι της νεολαίας. Αφήνω αυτό τον κόσμο, αλλά παλιοί αριστεροί πώς πίστηκαν από το δικό του λόγο, που δεν έχει καμία σχέση, έτσι, με την αριστερά, ή οι πρακτικές του και ο τρόπος που ήθελε να λειτουργεί στο κόμμα, που είναι πολύ μακριά από την αντίληψη του κόμματος, τουλάχιστον έτσι όπως το είχαμε με την γραμμισιανή έννοια του συλλογικού διανοούμενου, έτσι όπως το νομίζαμε κάποτε. Και για να δέσω και με το προηγούμενο σας θέμα, ο ρόλος ενός κόμματος, του όποιου κόμματος, όχι της αριστεράς μόνο, ένα παραπάνω της αριστεράς, είναι βαθιά παιδευτικός προς τους πολίτες και την κοινωνία. Και σε πρώτο πλάνο στα μέλη του και σε δεύτερο πλάνο βεβαίως στην κοινωνία συνολικότερα. Έχουμε φύγει από αυτό. Δεν φταίει ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης όμως ήταν η σταγόνα που ξεχύλιζε. Έλειψε στο ΣΥΡΙΖΑ η παραταξιακή συνείδηση. Η συνείδηση ότι λειτουργούμε για το καλό της παράταξης και καταλήξαμε να μιλάμε μόνο για όχι τα πρόσωπα. Όχι μόνο το καλό της παράταξης και συνολικότερα η καλλιέργεια και η εκπαίδευση του πολίτη. Δεν ασχολήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα πολλά τελευταία χρόνια δεν είχε ασχοληθεί με αυτή την πλευρά που είναι καθοριστική. Γιατί αυτή σε φέρνει πιο κοντά στην κοινωνία. Γιατί αυτή δημιουργεί και τους δεσμούς και την επιρροή που θέλεις να ασκήσεις στους πολίτες μέσω των μελών σου που δρούν μέσα στην κοινωνία. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να τη δούμε έτσι και αλλιώς. Είναι θλιβερό όλο αυτό, έτσι. Είναι lose-lose. Ξέρετε, υπόθεση. Εδώ είναι όλοι. Υπάρχουν και πολιτικοί σας αντίπαλοι, οι οποίοι λένε τι. Δείτε το ΣΥΡΙΖΑ, τελικά ήταν ένα κόμμα της κρίσης. Ήταν ένα κόμμα το οποίο κατάφερε να συγκεντρώσει μεγάλα ποσοστά την περίοδο της κρίσης, όταν πλέον δεν υπήρχε κρίση. Καταλαβαίνετε με την έννοια την οποία το λέω και το τοποθετώ έτσι χρονικά την κρίση. Σταμάτησε να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τον ξέραμε, ας πούμε, το 2015. Κοιτάξτε, αυτό θέλει και βαθιά ανάλυση και συζήτηση. Εμείς δυστυχώς, και αυτό νομίζω ότι είναι καθοριστικό στην πορεία των κρίσεων και στην κλιμάκωσή τους, δεν συζητήσαμε ενώπιον συνοπείο, έστω και πριν και στη φάση την κυβερνητική, αλλά κυρίως μετά, που μπήκαμε και σε πιο ήρεμα νερά, σε σχέση με το ότι οι ειδικές συνθήκες
έτσι, που διαχειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, έληξαν το 19. Το 19 ναι. Περάσαμε σε μια ομαλή πια φάση, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε όλη αυτή την εξαιρετικά προβληματική και απρόβλεπτη στην εξέλιξή της διαδικασία με τα μνημόνια και την έξοδο από αυτά. Αμέσως μετά έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει σε μια βαθιά συζήτηση για αυτογνωσία, όχι για αυτοκριτική, γιατί δεν έκανε πράγματα, έκανε λάθος πράγματα ή δεν ακολούθησε κάποιες άλλες λογικές κτλ. Απλά έπρεπε για λόγους αυτογνωσίας να συζητήσουμε για πολλά πράγματα και να ερμηνεύσουμε και να βγούμε σοφότεροι. Φταίει η θεωρητική κίνηση του Άλεξη Τσίπρα να περιτηθεί αντί να οδηγήσει εξελίξεις οι οποίες ενδεχομένως θα ανοίγαν το διάλογο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ελάτε να προβληματιστούμε τι δεν πήγε καλά και μετά να μιλήσουμε για το πρόσωπο. Κοιτάξτε, βεβαίως ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια, έχει τη δική του λειτουργία. Εγώ θα ήθελα ο Τσίπρας να έχει φύγει με άλλο τρόπο. Να το κάνει με άλλη σειρά ενδεχομένως. Το είχε κάνει ίσως νωρίτερα, το 19 ας πούμε, διότι το 19 έσπασε το πρωτόκολλο. Πρωθυπουργός που χάνει εκλογές παραιτείται από την ηγεσία του κόμματος. Έτσι θα κρατούσε την έγκλη του, θα ήταν χρήσιμο στο κόμμα, δεν θα είχε απομακρυνθεί και θα ήταν ξανά σε ενεργό δράση, γιατί και μικρός είναι και είναι ένα κεφάλαιο πολιτικό, το οποίο βεβαίως θα ξανά είναι, έτσι δεν ξέρω με ποιο τρόπο και πότε. Προφανώς δεν φεύγεις αρχηγός για να γυρίσεις ομαδάρχης, αλλά το ότι θα έπρεπε να εγγυηθεί την αποχώρησή του και δεν θα έπρεπε να έχει αφήσει όλες αυτές τις διαδικασίες που μας οδήγησαν σε ένα κασελάκι από τον ουρανό, χωρίς να έχει ούτε μία σχέση, όχι με την αριστερά και με την προοδευτική παράταξη, καν με την πολιτική. Θα ήταν όλη η πορεία δηλαδή στο μέλλον θα ήταν διαφορετική. Δεν λειτουργήσε ως εγγυητής, κύριε Δανέλη, ο Αλεξίδης. Αρνήθηκε να έχει ένα ενεργό ρόλο που όφιλε να έχει. Ανέκαθεν για τους προέδρους, πρώην προέδρους των κομμάτων, ότι λειτουργούν ως εγγυητές της πορείας και της ενότητας του κόμματος, άσχετα με τις εσωκομματικές διαδικασίες. Και ο τρόπος με τον οποίο εμφανίστηκε ξανά όταν πια πηγαίναμε στο μη παρέχει, και αναφέρομαι στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, που μας έβγαλε, έτσι, ήταν εξαιρετικά τραυματικό. Και που ο Κασελάκης έδειξε τον πραγματικό του εαυτό και ποια είναι η αντίληψή του, αυταρχισμός του και δεν έχετε μια διαφορετική άποψη μες στο κόμμα και από εκεί αρχίζει μετά η ένταση. Και ο τρόπος που παρενέβη ήταν λάθος τρόπος. Δεν ήταν αυταρχικός και ο τρόπος που λειτουργήσαν τα όργανα. Και το λέω αυτό γιατί ασκήθηκε πολύ μεγάλη κριτική και στην Κεντρική Επιτροπή εκείνη, η οποία τι είπε, έκτοτος ο Κασελάκης, και μάλιστα μια Κεντρική Επιτροπή που δεν έχει μεγαλύτερη δυναμική από ένα συνέδριο. Όλο αυτό δεν λειτουργήσε και στα μάτια του κόσμου. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Η ηρωποίηση του Κασελάκη. Βεβαίως. Γίνανε λάθη από πλευράς μας, εμάς που αμφισβητήσαμε και που αμφισβητούμε έτσι, διαρκώς αμφισβητούσαμε τον Κασελάκη, γίνανε λάθη τακτικής και δεν αντιληφθήκαμε από την αρχή πόσο η θυματοποίηση του Κασελάκη, αξιοποιώντας όλα αυτά, η πλευρά Κασελάκη, πόσο θα λειτουργούσε επικοινωνιακά θετικά για εκείνον και αρνητικά για μας, για το ΣΥΡΙΖΑ, για την νομιμότητα των διαδικασιών και στην ευρύτερη κοινωνία, όχι μονάχα στον κομματικό κόσμο. Όμως, από την άλλη πλευρά, δεν έγινε τίποτα αντικαταστατικό. Θα έπρεπε να είναι υποψήφιος, πιστεύετε εσείς? Δηλαδή, να μην φτάσουμε σήμερα, να κρυθεί από τον κόσμο, τη βάση. Το έχω ξαναπεί. Θα ήθελα να είναι. Ο ίδιος όμως δεν δέχτηκε. Κοιτάξτε, είναι ad hoc. Αυτά που λένε εκείνοι δεν τα βλέπουν και στην δική τους την πλευρά. Κοιτάξτε, είναι μόνο απέναντι. Δεν έχουν ένα αυτοκριτικό βλέμμα στο πώς διαχειρίστηκε η πλευρά Κασελάκη. Και όπως αποδείχθηκε από ένα σημείο και ύστερα, μειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής. Διότι μέχρι κάποια στιγμή προφανώς ήταν η πλειοψηφία. Και αυτό που μας κατηγορούν τη γραφειοκρατία και τα λοιπά, εκείνη ήταν μέλος της γραφειοκρατίας και ήταν και της ηγετικής ομάδας. Εγώ μειοψηφικός ήμουν. Μόλις πρόσφατα γίναμε πλειοψηφία εμείς, γιατί πείσαμε κι άλλους. Θέλω να πω ότι. Επίσης κάτι άλλο το οποίο δεν έχει γίνει σαφές, γιατί υπάρχει μια παραπληροφόρηση. Ο Κασελάκης επέλεξε τη Μουμφή. Και το ότι δεν κατάλαβε. Γιατί δεν ήθελε να πάει σε νέες εκλογές. Δεν ήθελε να πάει στη βάση. Ακριβώς. Εμείς του ζητούσαμε, κανένας από εμάς, όσο τον αμφισβητούσαμε, καταρχάς είμαστε μειοψηφικοί. Δεν είχε το δικαίωμα. Οι 87 όμως, που γίναμε 100. Και μετά δεν είχε το δικαίωμα ως ένας πρόεδρος, ο οποίος δεν είχε κλείσει ούτε χρόνο στο τιμόνι του. Έπρεπε να είναι υποψήφιος. Εγώ το έχω πει. Το έχω πει και δημόσια. Γιατί το όχι, ενώ δεν είχε επιτροπή. Το δικαίωμα να μην θέλει να ξαναπάει σε εκλογή. Όχι, γιατί αμφισβήτηση πια. Γιατί η επιλογή του να αλλάξει ήτανε το κόμμα. Ήταν τέτοιο κύμα αμφισβήτηση. Προσέξτε, σας θυμίζω, γιατί δεν είναι σαφές όπως τρέξαν τα γεγονότα. Ναι, γιατί τρέχουν το ένα. Και πώς επικοινωνιακά δοθήκαν όλα αυτά.
Η μεγάλη κρίση, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και που εκεί ήταν πια το θέμα επιλογής του καθενός μας, ήταν όταν εκείνος πρότεινε τις καταστατικές αλλαγές που θα κάναμε στο συνέδριο, τούτο εδώ το συνέδριο που έγινε προχθές. Λογικά ήταν ένα καταστατικό συνέδριο που θα αλλάζαμε διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργίας μας. Εκείνος λοιπόν οι προτάσεις που έφερε, και τις έφερε, ενώ μας είχε προειδεάσει στην αρχή του καλοκαιριού, αλλά τις έφερε τελευταία μέρα που συνεδρίαζε η Επιτροπή που θα ετοίμαζε την εισήγηση για το συνέδριο, ήταν ουσιαστικά η διάλυση αυτού του κόμματος και η δημιουργία αυτού που εκείνος ήθελε. Θεμητό για εκείνον, μπορούσε να το κάνει, αφού όλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν του άρεσε, δεν του άρεσε τίποτα από το ΣΥΡΙΖΑ, από την ιδεολογία και τις θέσεις και τις αντιλήψεις και την παρακαταθήκη του μέχρι τον τρόπο λειτουργίας και τη δομή του κόμματος, από την Κεντρική Επιτροπή μέχρι τις οργανώσεις βάσης. Άρα τι, κύριε Δανελή, ήθελε τις ψήφους χωρίς το, την πρίκα χωρίς το, λυπάμαι, αυτό, το περιεχόμενο. Αυτό το λέγαμε κάποιοι, το βλέπαμε από την αρχή. Η πρίκα ήταν, τι ήταν η πρίκα? Η πρίκα δεν ήταν μονάχα τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και η δομή, η λειτουργία, όλη αυτή η δικτύωση που δεν είναι εύκολο να κάνει, το βλέπει τώρα εξ αρχής, και βεβαίως η επιχορήγηση κρατική που είναι σεβαστή και θα είναι για αρκετά χρόνια ακόμα και μετά τις επόμενες εκλογές. Ναι. Δυστυχώς είναι πολύ πεζό ως λόγος, είναι πολύ πεζός, αλλά θα ήταν πιο έντιμο εκ μέρους του και πιο δημιουργικό αν έκανε ένα κόμμα, αφού είχε τη φιλοδοξία να ιδρύσει ένα κόμμα, το κάνει όπως το θέλε. Να πρότεινε και όσοι πιστοί, ο πίσω μου ελθύν. Εξάλλου λίγα χρόνια πριν κατακεράβνωνε έτσι τον Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ και εκθίαζε το Μητσοτάκη. Αυτό δεν το έδανε η σύντροφή μου, δυστυχώς. Και εκείνοι που τον ακολουθούν και τώρα, σαν να είναι οπαδοί. Και οι οποίοι εγώ αυτό που δεν κατάλαβα και αυτό που πρέπει να συζητήσουμε και πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, το ότι ο Κασελάκης αξιοποίησε και επένδυσε στο ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόμματος, όπως αποδείχθηκε, δεν ήθελε για τους δικούς του λόγους, ή την Αχτσιόγλου, ή το παλιό προσωπικό, ή δεν ξέρω τι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολύ ελαφρύ για να είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία ο καθένας μας θα πρέπει να δει, γιατί θα είναι χρήσιμα και στο μέλλον. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ δηλαδή στο ότι δεν πάω την Αχτσιόγλου μια στιγμή με πείθη ένας τυχάρπαστος, ο οποίος έρχεται από πουθενά και που έχει άλλα χαρακτηριστικά που είναι ξένα προς την αριστερά ή προς ένα λόγο έτσι, πολιτικό. Γιατί υπήρχε η ανυπαρξία πολιτικού λόγου. Δεν είχε δά τις ιδέες που μας θόλωσαν έτσι και δεν καταλάβαμε. Όλα αυτά. Δεν έπρεπε να έχει φτάσει σε αυτή τη διάσπαση, λοιπόν, λέτε. Δεν έπρεπε. Άσχετα με τις διαφορές. Δεν ξέρω αν ξαναπατήσει τα πόδια το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω ο Κασελάκης τι μέλλον θα έχει. Αν κάνει κόμμα, δεν του είναι εύκολο. Βλέπετε ότι οι δυσκολίες του είναι πολύ μεγάλες. Βλέπετε, ωστόσο, από ό,τι καταλαβαίνω, περιθώριο συζήτησης και συνεννόησης με τη Νέα Αριστερά προφανώς, για μια ενδεχόμενη. Ναι, εγώ το έλεγα πάντα αυτό. Δεν είναι. Οι δρόμοι μας ξαναβρίσκονται γιατί αν έχουμε κοινές αρχές, κοινές αντιλήψεις, κοινούς κώδικες και αν μας ενδιαφέρει αυτό που λέμε η ενότητα του προοδευτικού χώρου, διότι κανείς μόνος του δεν μπορεί. Πόσο δε μάλλον όταν πια είμαστε αναξιόπιστοι και όταν έχουμε χάσει κάθε κύρος στην κοινωνία. Να είμαστε 4, 5, 6, 7 θα πάμε, πόσο 8 και πόσο θα πάει ο διπλανός χώρος ή δεν ξέρω τι. Δείτε, το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή η ρευστοποίησή του και η μεγάλη ευθύνη του Κασελάκη και όσων τον ακολούθησαν, έτσι, δεν είναι μονάχα ότι διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε κόμμα έχει ένα τέλος. Έτσι, θα απαντήσει τα πόδια, το δούμε. Δεν ξέρω. Ναι, αυτό μεγάλο ερώτημα. Μένει πρέπει να, φανεί. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να δούμε τι κάνουμε. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Και το θέμα είναι αν μπορέσουμε να παίξουμε ένα ρόλο σαν μαγιά, σαν καταλύτης, του να ξανανοίξει μια συζήτηση για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, να απαντήσει τα πόδια του. Το μεγάλο μας πρόβλημα και η μεγάλη μας ευθύνη στην κοινωνία είναι ότι αν δεν πατήσουμε στα πόδια μας ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος, τότε θα υπάρχει μια μονοκρατορία της δεξιάς, που σε λίγο θα έχει δεκανήγη στην ακροδεξιά. Και κάποια στιγμή η ακροδεξιά μπορεί να μην χρειάζεται τη δεξιά. Δείτε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τρέχουμε προς τα εκεί. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα σήμερα, ως πολιτικού συστήματος, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα, την Ευρώπη, τον κόσμο ολόκληρο, είναι ότι έχει ανισορροπήσει το πολιτικό σύστημα όσο ποτέ. Ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Έχει δεδομένο η πολιτική μας πραγματικότητα που δεν τα είχε ποτέ, ποτέ. Δηλαδή αυτή η πολυδιάσπαση, τα πολλά και διαφορετικά κόμματα. Και ανισορροπία. Δείτε, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά εχθρό έχει τον εαυτό της. Είναι συμπαγής. Απειλείται. Βεβαίως είναι συμπαγής, αλλά δείτε, όταν χάνει η κυβέρνηση ένα εκατομμύριο σε ένα χρόνο, έτσι, όταν χάνει το κυβερνών κόμμα σε ένα χρόνο από τις εθνικές εκλογές τις περσινές, στις ευρωεκλογές 1 εκατομμύριο
ψηφοφόρων. Και η αξιωματική αντιπολίτευση, αντί να υποφεληθεί, χάνει άλλους 300.000 ψηφοφόρους. Και το ΠΑΣΟΚ, ως τρίτο κόμμα, χάνει και αυτό άλλες 130.000 ψήφους. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα ανισορροπίας στο πολιτικό μας σύστημα. Και ένα τεράστιο κενό κοινωνικό που οι προοδευτικοί πολίτες που δεν πήγαν αλλού, μας περιμένουν ακόμα, δεν ξέρω πόσο θα περιμένουν, πρέπει να εκφραστούν. Και είμαστε στη μετάβαση μιας άλλης εποχής. Έχουν λήξει αυτά που ξέραμε, ξέρετε, και οι φόρμουλες, έτσι, οι απαντήσεις και οι απλοποιημένες και απλουστευμένες προσεγγίσεις σε πάρα πολλά ζητήματα, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο μεγάλα, δεν ισχύουν στις μέρες μας. Ναι, και είναι και πιο κριτική η διάθεση. Και πρέπει να παράξουμε ξανά πολιτικό λόγο. Δηλαδή, η αμηχανία που διέπει την προοδευτική παράδοξη, την κεντροαριστερά σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, που δεν παράγει πιστικό εναλλακτικό πολιτικό λόγο, χωρίς όμως, δείτε, οι συντηρητικές δυνάμεις να απαντούν στα προβλήματα των πολιτών, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς η δυσαρέσκεια των πολιτών. Και η δυσπιστία και η αποχή και όλα αυτά. Και που τους πρόχνει να είναι τα εύκολα θύματα του υπεραπλουστευτικού λόγου, έτσι, που φαίνεται ως η λογική και η... της ακροδεξιάς που με διάφορα πρόσωπα εμφανίζεται. Γιατί όσο μεγαλώνουν οι ανισότητες και όσο μεγαλώνει και η αβεβαιότητα για το αύριο, που όλοι ξέρουμε το αύριο θα είναι πολύ πιο δύσκολο, κανείς δεν μπορεί να το προσδιορίσει, ναι, αλλά όλοι είμαστε σίγουροι θα είναι πιο δύσκολο από το σήμερα και καμία σύγκριση δεν θα έχει με το χτες. Και δεν υπάρχει μια πολιτική δύναμη να εμπνεύσει, έτσι, όλη αυτή την κοινωνία που δυσανασχετεί με το ότι χειροτερεύει η ζωή της μέρα με τη μέρα. Κάποιοι θα εκμεταλλευτούν τα κενά που λέτε ότι υπάρχει. Κενό δεν υπάρχει στην πολιτική, όπως δεν υπάρχει στη ζωή. Έτσι. Κάποιος το καλύπτει. Αυτή είναι η μεγάλη μας ευθύνη. Έτσι. Γι' αυτό δεν πρέπει να επιχαίρει κανείς για όλα αυτά τα εξαιρετικά, έτσι, δυσάρεστα, και βεβαίως πρέπει να γίνουμε σοφότεροι με όλα αυτά που καταφέραμε, που κανείς δεν πίστευε. Εγώ έχω περάσει, έτσι, έχετε δεκαετίες πολλά χρόνια στην πολιτική ζωή. Διασπάσεις επί διασπάσεων, αντιθέσεις, εντάσεις. Αυτό το χάλι δεν το έχω ζήσει ποτέ μου. Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ και φυσικά θα τα ξαναπούμε και το αμέσως επόμενο διάστημα. Με πολύ χαρά. Σας ευχαριστώ.